Αναμενόμενη χαρακτήρισε την προφυλάκηση του 54χρονου η συνήγορος υπεράσπισης του. Ο υδραυλικός από τη Νέα Λικαρνασό, που τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής τραυμάτισε θανάσιμα με καραμπίνα την 33χρονη σύζυγό του, εμφανίστηκε μετανιωμένος και συντετριμένος ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αρχίζοντας τώρα να συνειδητοποιεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο ξημέρωμα, που έχοντας βγει εκτός ελέγχου όπως ισχυρίστηκε, πήρε την καραμπίνα και με δύο πυροβολισμούς σκόρπισε το θάνατο μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η συνήγορός του, Αλεξάνδρας Πανάκης, στις δηλώσεις της είπε ότι παρά την προφυλάκηση του 54χρονου υπάρχουν από την πλευρά του δράστη πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πορεία της υπόθεσης προς τη δίκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην όποια ένταση υπήρξε μεταξύ του ζευγαριού πριν μιλήσει το όπλο, είχε σε ενισχυμένο βαθμό ευθύνη και η άτυχη 33χρονη μητέρα ενός ανήλικου παιδιού. Θεωρώ ότι στην παρούσα φάση της διαδικασίας η προφυλάκηση ήταν αναμενόμενη. Παρά το ότι οι διατάξεις ορίζουν ρητά ότι μόνη η βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί, συνετέλεσε βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει μια απαξία για τη συγκεκριμένη πράξη ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι υπάρχουν ισχυρισμοί, πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτέρως κατά την ακροματική διαδικασία. Ο 54χρονος υδραυλικός από τη Νέα Λικαρνασό, που συγκλώνησε με την πράξη του το Πανελλήνιο, όπως δήλωσε η συνήγορός του, πλέον έχει ως κύριο μέλημά του το παιδί του, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ενώ η μετάνοιά του, όπως συμπλήρωσε, δεν είναι προσχηματική. Το κύριο μέλημά μας θα είναι πλέον το παιδί. Δηλαδή η λήψη μέτρων προστασίας του προς όλες τις κατευθύνσεις και από όλες τις απόψεις. Θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο για όλους. Και για μας και για τον πατέρα, για την οικογένεια και για τις αρχές. Όχι μόνο έχει μετανοήσει, είναι συγκλονισμένος και το δηλώνει με κάθε τρόπο και με την δυνατότητα που έχει ως άνθρωπος και υπό τις συνθήκες που αυτό μπορεί να ελεγχθεί τώρα. Και δεν είναι προσχηματικό, πιστέψτε με. Ο 54χρονος πήρε το δρόμο για τη φυλακή, ενώ από την πρώτη στιγμή είχε αναλάβει την ευθύνη της πράξης του, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Το ζευγάρι είχε διασκεδάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ταβέρνα της Νέας Αλικαρνασσού, είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και γυρίζοντας στο σπίτι τους, ένας καυγάς πυροδότησε μια ένταση που κατέληξε σε φωνικό, μια ανάσα από το μικρό παιδί τους που κοιμόταν στο κρεβάτι του. Ο 54χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε στα χέρια του υλικό από καταγραφικό σύστημα, τα στοιχεία του οποίου τον οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η σύζυγός του είχε εξωσυζυγική σχέση. Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης πήρε το παιδί του και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επισκέφθηκε νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής Λεωφόρου μαζί με το παιδί για ένα τελευταίο ποτό πριν παραδοθεί, όπως είπε σε γνωστούς του που συνάντησε μέσα στο κέντρο, οι οποίοι αδυνατούσαν να πιστέψουν τα λεγόμενά του. Είχε μείνει μόνος του και γι' αυτό πιστεύω ότι αντέδρασε, έχανε τα πάντα, αν έχανε και την κοπέλα, και γι' αυτό κάπως αντέδρασε. Παναγία μου, μας έπιασε τρεμούλα, δεν μπορούσαμε. Το παλικάρι δεν μας έχει πειράξει εμάς, ποτέ. Αλλά μάλλον συνέχεια με την γυναίκα του. Άβυσο σε ψυχή του ανθρώπου. Δεν ξέρεις. Όταν κλείνει η πόρτα του καθενός, τι συμβαίνει μέσα, δεν ξέρεις. Τραγική φιγούρα αυτή τη οικογενειακή τραγωδία. Το μικρό παιδί τη οικογένεια που αντιμετωπίζει προβλήματα υγεία, το οποίο τη μοιραία νύχτα πριν καταλήξει σε οικογενειακό σπίτι, έζησε τον εφιάλτη τη απώλεια τη μητέρα του, χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί, με τους γείτονες πάντως του ζευγαριού να περιγράφουν τη σχέση του ως μια σχέση έντασης, με συχνούς καυγάδες αλλά και χειροδικία. Φυσιολογικός άνθρωπος φτάνει σε αυτό το σημείο. Σκοτώσει τη γυναίκα σου και να έχει παιδί. Θεωρείτε ότι όλα θα έγιναν μπροστά στο παιδί? Έτσι ακούγονται. Τώρα παιδιά δεν ξέρω. Είχε πάει πίσω στους γονείς της. Αυτός έφυγε, πήγε, την ξανάφερε την κοπέλα. Ότι τη δίλευε και κάπου τη χτυπούσε κιόλα.